Πώς πιστεύετε ότι έφτασε ο ιατροδικαστής με τα ευρήματα που είδε στο συμπέρασμα της του βιασμού, μάναυσης σεξουαλικής κακοποίησης? Κανονικά δεν υπήρχε λόγος να το αναφέρω. Όμως, πρέπει να σας αναφέρω για να γνωρίζετε. Δυστυχώς ή ευτυχώς προημερών, κάποιων ημερών, κοντινών ημερών, είχε κάνει κάποια επέμβαση γυναικολογικής φύσεως. Και ήταν πάρα πολύ φρέσκο αυτό, ώστε να μπορέσει να μπερδέψει τον ιατροδικαστή μας. Βεβαίως θα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολο αν αυτό ένας γυναικολόγος το κοίταζε απευθείας. Θα είχατε μία πλήρης και σαφής άποψη επί του θέματος. Να σας πω την αλήθεια μου, επειδή εγώ είμαι ως δημοσιογράφος άπιστος στο ΜΑΣ. Όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο και μου είπε ότι τα ευρήματα αυτά στη μικρή είναι από μία επέμβαση γυναικολογική, ήθελα να είμαι σίγουρη για να μην μεταφέρω κάτι. Έχει η γυναίκα μου έδειξε ένα τόσο φάκελο με όλες τις εξετάσεις του παιδιού, με όλα τα με την επέμβαση που έγινε, το όνομα του γιατρού, ο οποίος εκλήθηκε από την αστυνομία ο γιατρός για να δώσει κατάθεση, η επικοινωνία έγινε ή ό,τι άλλο. Πράγματι, περίπου 10 μέρες πριν το περιστατικό, η μικρούλα είχε κάνει μια επέμβαση γυναικολογικής φύσης. Σοβαρή, τέλος πάντων. Είχε επέμβαση που μέχρι να γίνεις καλά αφήνει σημάδια, να το πούμε έτσι. Αφήνει κάποια σημάδια. Θέλει περίπου 2 μήνες επούλωση. Αυτά τα σημάδια, λοιπόν, δεν ξέρουμε αν είναι αυτά τα οποία είδε και ο ιατροδικαστής που διενήργησε την ιατροδικαστική και θεώρησε ότι ίσως να προέρχονται από κακοποίηση αυτά τα σημάδια. Πάντως, ήταν τα σημάδια της επέμβασης, λέτε εσείς, ισχυρίστε εσείς. Η μικρή ξύπνησε, μιλήσατε, τι σας είπε για το περιστατικό? Δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο το παιδί αυτό. Δεν έχει γίνει κάτι ώστε να μπορέσει να μου πει κάτι. Μη μου πείτε επειδή ήταν σε κόμμα, μα πριν συμβεί το κόμμα, κάτι θα είχε γίνει αν ήταν, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσε να μου πει 2 πράγματα. Δεν θυμόταν τίποτα. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εκείνο που μου είπε ήταν απλά με τον φίλο της και με ένα ακόμα κορίτσι. Άρα, όταν κάτι που είπε, δηλαδή δεν γνωρίζετε εσείς παραπάνω, ήταν και μια κοπέλα ακόμα. Ναι. Αυτό έχω να σας πω. Τίποτα παραπάνω. Να ρωτήσω κάτι. Τα παιδιά και σε αυτή την ηλικία πια που ανεξαρτητοποιούνται, 22 ετών γυναίκα είναι, τη λέω παιδί, είναι γυναίκα. Παιδί και παιδί, απλώς είναι μικρή για μένα, οπότε την βλέπω έτσι. Τις πιο δύσκολες στιγμές ή σε περίπτωση που, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, μπλέξουν. Γιατί δεν είσαστε από το Ζεφύρι. Σαφώς όχι. Είσαστε από μία άλλη περιοχή, δεν παίζει κανένα ρόλο που είσαστε. Μία όμορφη, πολύ σικάτη γυναίκα, μία καλή οικογένεια. Το παιδί σας λοιπόν βρέθηκε στο Ζεφύρι για να κάνει βόλτα ή ενδεχομένως γιατί μπορεί να ήθελε να δοκιμάσει κάτι. Εντάξει. Μάλιστα. Σας μίλησε γι' αυτό, γιατί συχνά τα θέματα αυτά δεν θέλουμε να τα επικοινωνήσουμε με τους γονείς μας. Έχουμε μία άρνηση όταν μας συμβαίνει κάτι για το οποίο νιώθουμε ντροπή. Μιλήσατε για το θέμα αυτό ή δεν μιλήσατε καθόλου με την κόρη? Όπως είπατε λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο, μητέρα με παιδί, να φτάσει σε σημείο να αναφέρει κάτι περισσότερο από αυτό που θέλει να ακούσει η μητέρα. Τα βασικά κομμάτια που με ενδιαφέρει για το παιδί μου, τη ζωή του παιδιού μου, τη σωστή ζωή, την καθημερινότητά της, τα γνωρίζω. Δυστυχώς ή ευτυχώς είμαι ένας στρατηγός στην οικογένεια. Κι εγώ και ο πατέρας της. Δεν αφήνουμε να πηγαίνει τίποτα χαμένο. Ούτε από τις εκφράσεις των λόγων, ούτε από τις κινήσεις τους. Καμιά φορά, εντάξει, συγχωρέστε, μην είμαστε γονείς, μας ξεφεύγουν πολλά πράγματα. Προσπαθούμε να τα μαζέψουμε. Ωστόσο, είχε υποπέσει την αντίληψή σας ότι επρόκειτο και για ένα κορίτσι το οποίο, όπως προανέφερε, ήταν και είχε πειραματιστεί. Με τη χρήση σου, να μην μιλάμε πίσω από το δάχτυλό μας. Έστω και περιστασιακά. Γιατί για κάποιο λόγο βρέθηκε στο περίβολο σημείο. Έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, σαφώς. Έτσι, εγώ δεν θα πήγαινα δηλαδή στο Ζεφύρι ποτέ να κάνω βόλτα, αλλά τώρα τι να σας πω, κάτι θα γύρευε. Ναι.
βέβαια, όταν είδε ο ιατροδικαστής το παιδί σας, μου λέει, μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν είχε την εικόνα τοξικομανούς. Σαφώς. Ήταν ένα κορίτσι πάρα πολύ καθαρό. Σαφώς. Που δεν φαίνονταν στοιχεία πάνω στο σώμα του. Ξέρετε, τα δόντια καταστρέφονται, το δέρμα αλλάζει. Δεν είχε το κοριτσάκι, μου λέει, στοιχεία τοξικομανούς. Υπάρχει περίπτωση, λοιπόν, να έγιναν όλα αυτά για καλό. Τι εννοώ να είναι για καλό. Να ήταν ίσως το ξεκίνημα ενός δρόμου που συχνά δεν έχει επιστροφή. Σωστά. Και σε αυτό το ξεκίνημα να μπορέσετε να προλάβετε το παιδί σας, εάν καταφέρετε να το βοηθήσετε και αν θέλει και το ίδιο να βοηθηθεί. Γιατί σε μια 22χρονη δεν μπορείτε να επιβάλλετε το δρόμο που θα τραβήξει. Μπορείτε μόνο να τη συμβουλέψετε, να τη βοηθήσετε. Άρα πιστεύετε ότι ίσως όλη αυτή η δύσκολη περιπέτεια μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο δρόμο. Και τη σχέση που μπορεί να έχετε με το παιδί και τη σχέση της ίδιας με τον εαυτό της περισσότερο και τα συναισθήματά της. Ουδέν κακό, αμοιγές καλό. Όλα τα πράγματα γίνονται για κάποιο λόγο. Και σήμερα για να είμαι εδώ, ήρθα για κάποιο λόγο. Υπάρχουν παιδιά που αγαπούν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν παιδιά ευάλωτα. Υπάρχουν παιδιά ευαίσθητα. Υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να αντέξουν τον πόνο και ίσως καμιά φορά δοκιμάζουν αυτό το άγνωστο, το οποίο λέγεται ουσία. Ουσία. Δεν έχω ασχοληθεί, δεν θέλω να ασχοληθώ, δεν θέλω να ξέρω, δεν μου αρέσουν. Όμως, αφού υπάρχουν, οφείλω να τα ξέρω, να προσπαθήσω να την αποτρέψω. Αυτό είναι ο δικός μου ρόλος και θα την αποτρέψω. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ. Όλο αυτό, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω ακριβώς ώστε να μην προσβάλλω κανέναν, ναι, καμία οικογένεια, κανένα κανάλι όπως αυτό έκανε μέχρι σήμερα, μας διασύρει από το κορίτσι μας μέχρι τους γονείς, μέχρι και δεν ξέρω και εγώ τι, με τόσες απρέπειες. Εγώ λοιπόν δεν θα μπω στη θέση τους, δεν είμαι απρεπής, είμαι άνθρωπος με ένα επίπεδο. Και εγώ και ο μπαμπάς της. Και αυτό θέλω να το σημειώσετε. Ανθρώποι που έχουν εγωισμό, που έχουν υπερηφάνεια, που προέρχονται από οικογένειες αυστηρές, είναι λίγο δύσκολο να επιτρέπουν το διασυρμό αυτών. Αισθάνεστε ότι στην ουσία αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του παιδιού? Όχι, 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 όχι. Είναι μεγάλο λάθος αν πιστέψετε κάτι τέτοιο. Ότι? Είναι ένα παιδί υπέροχο. Δεν μπορεί να αποκαλυφθεί κάτι κακό. Όχι, λέω ότι μέσω της δημοσιότητας κάποιοι αναγνώρισαν το παιδί σας και κατάλαβαν ότι είναι αυτό το παιδί που εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση. Ο περιγυρός σας. Φαινόταν, δεν φαινόταν, ήταν λίγο ανακριβής η θέση, διότι Ρωμά, ξερωμά, το βιάσαν, το κάναν, το πετάξανε, όχι δεν το βιάσαν, όχι έτσι. Ο περίγυρος λοιπόν άρχισε να διαρωτάται, είναι δεν είναι, κάπως έτσι λοιπόν, κάπως έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει πάει και κατηγορούμενος για την υπόθεση του βιασμού ένας 60χρονος, ο οποίος αυτή την ώρα απολογείται στα δικαστήρια, 58 ετών συγκεκριμένα, εκεί βρίσκεται η Μέρη Μπενέα. Θέλω να σας πω ότι με τον ερχομό μου στο Sky έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς συναδέλφους. Η Μέρη λοιπόν, που την παρακολουθούσα στην εκπομπή της, γιατί προέβαλε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα εδώ, μια φορά την εβδομάδα στις δικογραφίες στο Sky, είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μένα μια συνάδελφα με μια τέτοια πορεία να την έχω κοντά μου και να συνδράμει στην έρευνα. Μέρη. Τατιάνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Είναι πολύ συγκινητικό. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκπομπή που τη θεωρώ σίγουρη και δεδομένη. Και για μένα είναι μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι μαζί σου και με τους συνεργάτες εκπομπής. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στα δικαστήρια, τι λέει το ρεπορτάζ. Εδώ. Τι έγινε εδώ. Άκουσα καταρχήν με πάρα πολύ ενδιαφέρον τη μητέρα
Δεν βλέπω, δεν μπορώ να σας δω δυστυχώς, αλλά μόνο ακούω. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός που θεωρείται βασικός κατηγορούμενος, κυρίως για βιασμό, γιατί έτσι έφτασε αυτή η ιστορία στη δικαιοσύνη, είναι από το πρωί στην τέταρτη ανακρίτρια ναρκωτικών και απολογείται. Έχει τελειώσει την απολογία του. Περιμένουμε την απόφαση που οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα είναι προφυλάκηση. Επίσης για το ότι έχει και στο παρελθόν ξανακάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή είχε πάρει στο σπίτι του πάλι μία χρήστης και είχε βρεθεί με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, στην απολογία του για το βιασμό αρνήθηκε την κατηγορία αυτή. Όμως μίλησε πάρα πολύ θολά. Δεν είπε ακριβώς τι έγινε και πώς η κοπέλα βρέθηκε σε αυτή την τραγική κατάσταση. Αντίθετα, το έριξε σε άλλους. Είπε δηλαδή ότι πήγε στο σπίτι του, στην αυλή του, όπως λέει. Λέει ότι έχει μια αυλή όπου περνάνε όλοι από εκεί. Και προφανώς και άνθρωποι που κάνουν χρήση ή που πηγαίνουν στο ζεφύρι για να πάρουν ναρκωτικά. Και ότι βρέθηκε η κοπέλα εκεί και λιποθύμησε εκεί. Αυτό είπε στην αρχή. Μετά, αυτά όλα είναι πληροφορίες, γιατί η απολογία του δεν έχει βγει στη δημοσιότητα, αλλά είναι πληροφορίες. Λοιπόν, μετά, σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, πολύ, πολύ πιεστικές, είπε ότι είχε έρθει από ένα άλλο σπίτι όπου έκανε χρήση ναρκωτικών και πήγε και εκεί για να πιει ένα κρασάκι, όπως είπε. Για το περιστατικό του βιασμού είπε ότι έγινε με τη θέλησή της, ότι αρνήθηκε το βιασμό, αλλά ότι έγινε ένα είδος παιχνίδι, ας το πω έτσι, με τη θέλησή της. Μάλιστα. Αυτό είπε για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Μάλιστα. Όμως θέλω να πω κάτι. Η υπόθεση αυτή, Τατιάνα, έχει πολύ μεγάλο βάθος. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει δικογραφία άλλη για τους ανθρώπους που από τους οποίους πήρε ναρκωτικά προηγουμένως ο φίλος της, ο άνθρωπος που την πήγε εκεί δηλαδή, και πιστεύω και ευχομαι η δικαιοσύνη πραγματικά να ψάξει σε βάθος την υπόθεση, γιατί πιστεύω ότι αυτό, και από τις πληροφορίες που έχω, είναι μία πολύ μικρή παράμετρος της υπόθεσης. Μάλιστα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η υπόθεση, περιμένουμε την απόφαση, αλλά περιμένουμε και τη συνέχεια στην έρευνα.